μηχανισμός την πρώτη ώρα, ξέρετε πολύ καλά, η φωτιά σβήνει και με ένα ποτήρι νερό. Μετά χρειάζεται περισσότερα και τα έχουμε πει 100 φορές. Τα ξέρει πολύ καλύτερα η πυροσβεστική. Σε ύψιστο συναγερμό παραμένουν οι αρχές, καθώς ολόκληρη η χώρα βρίσκεται στο κόκκινο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Σταύρος Κυβράκης, αναφορικά με τις περιπολίες αλλά και την συμμετοχή εθελοντών. Εμείς αυτή την περίοδο έχουμε κάνει και προπαρασκευαστικές διαδικασίες, όχι μόνο τους εθελοντές, τους πιστοποιημένους, αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται, είτε από συλλόγους, είτε αυτοί οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο μηχανισμό, να αποκτήσουν μητρό δηλαδή, μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε όσοι θέλουν στις πυρασφάλειες. Δηλαδή, στις περιπολίες που κάνουμε στο δάσος, ιδιαίτερα όταν έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας ή πολύ υψηλό ή πολύ περισσότερο σε κατάσταση συναγερμού που έχει δύο μέρες που βρίσκεται η Νότια Ελλάδα και η Ρόδος. Προκειμένου αυτές οι δράσεις είναι ήπιες για αυτούς, δεν χρειάζεται πιστοποίηση, δεν χρειάζεται εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να μπουν μέσα στο... να αντιμετωπίσουν μια καταστολή, να συμμετάσχουν στην καταστολή μιας δασικής πυρκαγιάς. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εθελοντικές ομάδες είναι υπό εκαθάριση και υφιστάμενες. Τώρα άνοιξε, πριν από μια εβδομάδα, άνοιξε η διαδικασία για ένταξη νέων ομάδων στο Μητρό. Ευτυχώς στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι που θέλουν να ενταχθούν στη Θάσο, στην Καβάλα. Και αυτή η διαδικασία τα τελευταία χρόνια, επειδή ο νόμος το 4662 δεν εφαρμόζεται ακόμη πλήρως, είναι σε αναστολή. Παράλληλα, σε πολλά σημεία της χώρας μένονται οι πυρκαγιές για πολλωστή ημέρα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη. Κάτω από ακραίες συνθήκες καύσωνα και ισχυρών ανέμων, δίνουμε ασταμάτητα μάχες σε δεκάδες μέτωπα δασικών πυρκαγιών. Αυτές τις ημέρες, οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος έδωσαν μάχες με πάνω από 500 πυρκαγιές, δηλαδή με περισσότερες από 50 την ημέρα. Δύσκολες μάχες στις μεγάλες πυρκαγιές, στις δασικές περιοχές της Δυτικής Αττικής, στο Λουτράκι, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Εύβοια, στη Βιωτία, στη Σπάρτη, στην Άξο. Μόνο σε αυτές τις πυρκαγιές, τα 89 εναέρια μέσα, σε 1490 ώρες πτήσης πραγματοποίησαν 6410 ρήψεις νερού. Κρίσιμες μάχες για την εκένωση οικισμών αλλά και ολόκληρων περιοχών, όπως η τεράστια επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης τουλάχιστον 20.000 ανθρώπων στο νότιο τμήμα της Ρόδου. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει να γίνεται μια τεράστια, γιγάντια εκένωση χωρίς θύματα και τραυματισμούς. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μάχες που θα συνεχίσουν να δίνουν μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και τους εθελοντές μας, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες. Σε αυτές τις μάχες επιχειρούν με αυτοθυσία, αυταπάρνηση και με κίνδυνο της ζωής τους πυροσβέστες, δασικές υπηρεσίες, ενόπλες δυνάμεις, αστυνομία, πληρώματα του ΕΚΑΒ, λιμενικό, εθελοντές και το επιτελείο του ΕΣΚΕΔΙΚ της πολιτικής προστασίας. Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να δίνουν μικρές και μεγαλύτερες μάχες. Δυστυχώς, η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ως μεγάλο πυροδότη όλους εκείνους που βάζουν φωτιά, είτε από εμπρησμό, είτε από εγκληματική αμέλεια. Ανακοινώνω σήμερα ότι εκτός από την επικείμενη αύξηση προστήμων, διπλασιάζονται οι δύναμοι σε προσωπικό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στην προσπάθεια να παταχθούν τα φαινόμενα ανομίας και οι προκλήσεις πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα.